Νασιγέννης και θα σας παρουσιάσω την εργασία που έκαναν τρεις προπτυχιακοί μου φοιτητές, συγκεκριμένα η Διαμαντίδου Ελένη, ο Παρυπίδης Πάρης Αλέξαρδος και ο Μουκούλης Αχιλέας, στα πλαίσια του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Στην εργασία λοιπόν αυτή, είπαμε να δώσουμε μια πρακτική εφαρμογή σε ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και χρόνια. Και είναι τρομοκρατικές επιθέσεις. Τρομοκρατικές επιθέσεις που κυρίως γίνονται με εναπόθεση κάποιων αντικειμένων, κάποιου σάκου που έχει έναν εκρηκτικό μηχανισμό και στη συνέχεια προκαλεί απώλεια ζωής και ψίας. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε ότι είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να βρεθούν αυτά τα ύποπτα αντικείμενα, τα ενδυνάμει βέβαια ύποπτα αντικείμενα, γιατί δεν σημαίνει οτιδήποτε αφήνουμε νεβά, αλλά εντούτοις θα πρέπει να βρεθεί, να εξεταστεί κατά πόσο είναι ένα ύποπτο αντικείμενο. Έτσι λοιπόν, υλοποιήσαμε μια τεχνική σε όραση μηχανής, OpenCV, Open Computer Vision, είναι μια ανοιχτή βιβλιοθήκη για όραση μηχανής, το οποίο μπορεί και ελέγχει συνεχώς σε πραγματικό χρόνο ένα χώρο από μια κάμερα που έχουμε τοποθετήσει και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας την τεχνική της αφαίρεσης υποβάθρου, background subtraction, μπορεί με βάση κάποιους παραμέτρους να βρει ύποπτα αντικείμενα. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιείται η τεχνική της αφαίρεσης υποβάθρου, όπου όπως καταλαβαίνετε πρέπει να έχουμε το υπόβαθρο και άτομα που κινούνται σε αυτό το χώρο, οπότε αφαιρούνται το υπόβαθρο και μένουν μόνο οι φιγούρες των ανθρώπων και των κινούμενων αντικειμένων. Έτσι λοιπόν, αρχικά λαμβάνεται κάποια frames από το χώρο που είναι κενός, χωρίς ανθρώπους για να ξέρουμε τι στοιχεία αποτελούν το υπόβαθρο και στη συνέχεια ο κόσμος, μετά έρχεται ο κόσμος, είναι ένας χώρος όπου είναι δημόσιος και συνεχώς το πρόγραμμα αυτό αφαιρεί το υπόβαθρο και βλέπει κατά πόσο αυτό το κάποιος άφησε ένα αντικείμενο. Δηλαδή κάποιος που θα μπει στη σκηνή και θα φύγει δεν θα ανιχνευτεί. Κάποιος όμως που θα μπει, θα αφήσει κάτι, οπότε εκεί που είχαμε ένα αντικείμενο, μέσα έχουμε δύο αντικείμενα, τότε θα ανιχνευτεί ως ύποπτο αντικείμενο. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιήσαμε το OpenCV με τα Python bindings. Το πρόγραμμα είναι σε Python γραμμένο και γι' αυτό το λόγο δεν είναι και παραλληλοποιημένο όπως θα θέλαμε. Δηλαδή η Python δύσκολα παραλληλοποιείται, αλλά εντούτοις είναι μια μελλοντική εργασία για να παραλληλοποιηθεί. Χρησιμοποιεί βιβλιοθήκες όπως το PyQt, προκειμένου να μας δώσει ένα GUI στην εφαρμογή μας. Η κονσόλα είναι καλή, αλλά είναι για τους λίγους. Ενώ οι περισσότεροι θέλουν ένα όμορφο GUI για να βάζουν τους παραμέτρους. Και επίσης χρησιμοποιούμε και κάποιες άλλες σχέσεις, όπως για παράδειγμα το IP Webcam Android, που είναι μια εφαρμογή στο Google Play και επιτρέπει ένα οποιοδήποτε Android κινητό να γίνει μια IP κάμερα. Οπότε, πολύ απλά, μπορεί κάποιος να αφήσει το κινητό του ανοιχτό με IP κάμερα, η εφαρμογή να συνδεθεί εκεί πέρα και αμέσως να έχουμε ένα φορητό τρόπο να βρίσκουμε κατά πόσο τα αντικείμενα στο χώρο. Βέβαια, αυτό το κάναμε πιο πολύ για να δοκιμάσουμε κατά πόσο η εφαρμογή μας μπορεί να συνδέεται σε μια διαδικτυακή κάμερα που χρησιμοποιεί κάποιο MPEG πρότυπο για τη μεταφορά του βίντεο. Επιτρέπει επίσης και τοπική κάμερα, webcam, ή ακόμα και ένα αρχείο που είναι αποθηκευμένο στο δίσκο, ένα local file. Έτσι λοιπόν, τα στάδια της εφαρμογής μας είναι καταρχήν το preprocessing, που τίθεται σε παράμετροι, όπως τι λέμε ότι είναι ένα ύποπτο αντικείμενο, είναι ένα αντικείμενο σε ένα μέρος να το αφήσει κάποιος, πόσο μεγάλο, τι διαστάσεις, δηλαδή ας πούμε ένα μπουκάλι μπορούμε να πούμε δεν θέλουμε, δύσκολα θα είναι ένα τρομοκρατικός μηχανισμός ένα μπουκάλι, ενώ ένας σάκος που ορίζουμε διαστάσεις σε pixels μπορεί να είναι ενδεχομένως ύποπτο αντικείμενο. Και συνεχώς, σε πραγματικό χρόνο, κάνει το εξής. Παίρνει το πρόγραμμα, λαμβάνει ένα frame, στη συνέχεια το μετατρέπει σε grayscale, εφαρμόζει έναν Gaussian μηχανισμό φιλτραρίσματος και στη συνέχεια αφαιρεί το background που έχει δει υπολογισμένο από προηγούμενο frame από το τρέχον frame και αν βρεθεί κάποιο αντικείμενο, τότε στέλνει κάποιο alert. Έτσι, στην αρχή, για να βρούμε το background, λαμβάνουμε τα πρώτα 5 frames και στη συνέχεια υπάρχει ένας ατέρμονος βρόχος, όπου συνεχώς, όπως σας είπα, εκτελεί αυτή τη λειτουργία. Και γίνεται και tracking των αντικειμένων, όπως θα δούμε σε ένα βίντεο demo που θα δείξω,
καθώς περνάνε οι άνθρωποι, γίνεται tracking αυτών των ανθρώπων, οπότε καταμετρούνται κάθε φορά τα αντικείμενα και μόλις ένα αντικείμενο γίνουν δύο αντικείμενα, που σημαίνει διαχωρίστηκε αυτό το αντικείμενο, στη συνέχεια θεωρείται ότι είναι κάποιο ύποπτο αντικείμενο. Και είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο ως προς τι θεωρούμε ύποπτα αντικείμενα. Για παράδειγμα, σας το δείξω και σε βίντεο στη συνέχεια, εδώ πέρα βλέπουμε από έναν υπολογιστή που έχουμε μια webcam και δείχνει κάποιον που προχωράει από έναν διάδρομο. Και βέβαια δεν θεωρείται ύποπτο αντικείμενο ή ύποπτο κινούμενο, ένας ύποπτος κινούμενος στόχος. Στη συνέχεια βλέπουμε εδώ πέρα αφήνει μια τσάντα και φεύγει από το χώρο. Αμέσως γίνεται πράσινο αυτό το αντικείμενο, αυτό έχει μια κονσόλα που στέλνει κάποιο alert στην κονσόλα και επίσης μπορεί να εκτελέσει κάποιο script, για παράδειγμα να στείλει κάποιο mail ή να εκτελέσει για παράδειγμα μια HTTP διεύθυνση προκειμένου να ενεργοποιηθεί ένα API. Και στη συνέχεια αυτό ανοιχνεύεται όπως βλέπουμε. Άμα αφήσουν δύο αντικείμενα, ακόμα και δύο αντικείμενα μπορούν να ανοιχνεύουν, δεν είναι μόνο ένα, δηλαδή όσες τσάντες αφήσει κάποιος που διέρχεται, αυτές ανοιχνεύονται. Να σας δείξω λίγο και το demo, όπου βλέπουμε εδώ πέρα κόκκινο, που φεύγει αυτός και βλέπουμε ότι ανοιχνεύτηκε αυτό το αντικείμενο, στέλνει το alert. Στη συνέχεια θα το βλέπουμε ότι κάποιος άνθρωπος αφήνει κάποιο άλλο αντικείμενο, ανοιχνεύονται δύο αντικείμενα τώρα, ότι είναι ύποπτα, όλα αυτά είναι alerts που στέλνονται τώρα συνέχεια σε κάποια κονσόλα. Αυτοί οι φοιτητές δεν ανοιχνεύονται ως ύποπτα αντικείμενα. Βλέπουμε βέβαια ότι καμιά φορά ανοιχνεύει ενδεχομένως και είδαμε μια πόρτα το οποίο είναι false negative. Δηλαδή κάποιες φορές μπορεί να σου δώσει και παραπάνω alerts. Αλλά βέβαια είναι υποτίθεται κάποιος άνθρωπος που θα δει όπου εδώ είναι πόρτα, άρα δεν ήταν τελικά κάποιο στοιχείο που είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο. Έτσι λοιπόν, στο γραφικό περιβάλλον, όταν ξεκινάει το πρόγραμμα, καταρχήν αυτό είναι open source, είναι διαθέσιμο. Έδωσα τη διεύθυνση και στο paper, αλλά και σε αυτή την παρουσίαση είναι στο GitHub, ο κώδικας όλος, οπότε μπορείτε να το κατεβάσετε, να πειραματιστείτε και κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με computer vision είναι ένα καλή αρχή για να δει πώς γίνεται αυτή η όραση μηχανής. Επειδή είναι σε Python, εμείς σε Linux το εκτελέσουμε, σε Mac μάλλον, αλλά και σε Linux εκτελείται και βέβαια και σε Windows αν θελήσει κάποιος. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τα inputs, αν θα είναι από κάποιο τοπικό αρχείο, από κάποια IP κάμερα. Εμείς το δοκιμάσαμε, όπως είπαμε, το IP Android κάμερα που είναι ένα ελεύθερο πρόγραμμα, πολύ χρήσιμο για να έχετε μια IP κάμερα να πάσα στιγμή. Ή τοπική κάμερα, αν έχετε πολλές webcam, σας βγάζει ένα πλαίσιο, επιλέξτε webcam 1, 2, 3 κτλ. Ορίζουμε λοιπόν την ελάχιστη και τη μέγιστη area, το πόσα frames θα πρέπει να είναι το αντικείμενο. Υπάρχει και adaptive κιόλας, που σημαίνει ότι σε περίπτωση που για αρκετά frames δεν υπάρχει καθόλου κίνηση, τότε ενημερώνεται το background ότι έχει αλλάξει. Και αυτό γιατί χρειάζεται, γιατί ο φωτισμός επηρεάζει πάρα πολύ την όλη ανίχνευση. Δηλαδή, σε κάποιο χώρο που είμαστε, θα δείτε το μεσημέρι θα είναι πιο φωτεινό, θα χρειάζεται να ενωθεί το background. Άρα λοιπόν, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κίνηση, δηλαδή καθόλου τράφικο ή τίποτα, τότε εφόσον ληφθούν αρκετά frames, σβήνεται το παλιό background που είχαμε και ενημερώνεται το καινούριο. Όπου έχουμε συνεχώς κίνηση, καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολο αυτό. Οπότε εδώ, όσο περνάει η μέρα, σε ένα π.χ. συνδρομικό σταθμό, θα έχουμε προς το βράδυ, ας πούμε, πολλά περισσότερα false positive ή negatives. Και βέβαια βάζουμε και άλλους παραμέτρους. Το macOS είναι σε έναν συνεργαστή μόνο, 50% σε ένα Mac σύστημα, που σημαίνει βέβαια ότι αν έχουμε π.χ. έναν οκταπύρων, θα μπορούσαμε να έχουμε 8 διαφορετικά instances για να ελέγχουμε 8 διαφορετικές κάμερες. Μία κάμερα είναι το κάθε πρόγραμμα, αλλά μπορούμε παράλληλα να το τρέξουμε ξανά και να ανοίξουμε άλλη κάμερα. Άρα λοιπόν, σε αυτό εδώ πέρα, σε αυτή την εργασία, παρουσιάσαμε τη δικιά μας πρόταση, που πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμη στην καταπολέμηση της δημοκρατίας, όχι τόσο στην καταπολέμηση της δημοκρατίας, όσο να βρεθούν ύποπτα αντικείμενα, προκειμένου να μην προξενήσουν κάποια απώλεια ζωής ή περιουσίας. Είναι διαθέσιμο ανοιχτά αυτός ο κώδικας και στο paper γράφεται το link και σας καλώ να το δείτε και εσείς, να κάνετε ίσως και contribute, να το κατεβάσετε, να κάνετε κάποιο push, κάποια αλλαγή που πιστεύετε είναι καλή και βέβαια για σας ακόμα να συνεχίσετε σε όποιος ασχολείται με όραση μηχανής. Την εργασία και σας ευχαριστώ.